Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου που μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Summer Development League ανάμεσα σε Colossal Dunk & Donuts και Hungry Wolves. Νωρίς το πρώτο καλάθι Θιαχείρος Ζαμπούρα θα έρθει για το 2-0, ανοίγουν το σκορ η σημερινή γηπεδούχοι. Από τη μία οι γηπεδούχοι, οι οποίοι ξεκινούν με Βασιλιάδη, Ζαμπούρα, Καλοπίτα, Καραμίτσο και Ρουσί. Ενώ από την άλλη για τους Λύκους, οι οποίοι θα βρουν το τρίποντο με τον Βαγενά και θα κάνουν το 2-3. Έχουμε Βαγενά, Πάπα, Σπηλιόπουλο, Στυλιανόπουλο, Σφακιανάκη στην πρώτη πεντάδα. Στο 2-3 πλέον το σκορ. Καλοπίτας για δύο, είναι άστοχος. Με συγχωρείτε, ο Πετρόπουλος είναι στην πεντάδα των γηπεδούχων και όχι ο Βασιλιάδης. Εγώ έκανα το λάθος, ενώ θα έρθει και το καλάθι από κοντά αυτή τη φορά από τον Σφακιανάκη για τους Λύκους. Θα γίνει το 2-5. Πάσα στην κορυφή, Καλοπίτας τώρα. Δεν θα μπορέσει να περάσει την πάσα του. Θα κάνει το φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Σπηλιόπουλο. Οργανώνει ο Σπηλιόπουλος. Πάπα. Στην κορυφή ο Στυλιανόπουλος. Σφαγιανάκης άφησε στο πλάι. Κάνει τις τρίπλες ο Σπηλιόπουλος. Έχει 5 δευτερόλεπτα. Θα σηκωθεί για 2. Δεν μπορεί να σκοράρει. Πέρασε η πάσα για τον Ρούση. Θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Όχι τελικά. Φιλοξενούμενη στην επίθεση. Στην κορυφή ο Πάπα. Προσποιήθηκε. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Τελειώνει ο χρόνος. Ύψωσε. Το βάλε τελικά ο Βαγενάς. Στάθηκε κάπως τυχερός εδώ. Του έκανε το χατήρι μπάλα. Έγινε και το 2-7. Ζαμπούρας, Καραμίτσο στην κίνηση. Παίζει με πλάτη. Επιλέγει τον Καλοπίτα στο πλάι. Σουτ για 2 πόντους είναι αυτό. Θετικό rebound για τον Κολοσσό και φάουλ στην συνέχεια από τον Στυλιανόπουλο. Δίποντο από τον Πετρόπουλο, ευστοχή για το 4-7. Πήρε την μπάλα και εκτέλεσε κατευθείαν ο παίκτης του Κολοσσού. Μειώνει στο τρίποντο πλέον. Σπηλιόπουλος. Στυλιανόπουλος τον Σφακιανάκη. Ζήτησε και πήρε ο Πάπα. Τον πιέζει ο Καλοπίτας. Στυλιανόπουλος για 2. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Και έχουμε τώρα τον Πετρόπουλο με την μπάλα στα χέρια. Ζαμπούρας. Καλοπίτας. Καραμίτσος γυρίζει με το δεξί. Θα πασάρει τελικά. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Σπηλιόπουλος. Εκτελεί ο Σφακιανάκης, δεν θα το βάλει. Πετρόπουλος στα δεξιά. Δεν θα περάσει η πάσα του. Σφακιανάκης θέλει να παίξει γρήγορα με τον Σπηλιόπουλο. Τον δυσκολεύει αρκετά. Κρατάει αυτό την παλέτα αγωνιστικού χώρου. Αλλά κατέληξε σε παίχτη του Κολοσσού και συγκεκριμένα στον Πετρόπουλο. Καραμίτσος. Φινί έξω, Ζαμπούρας θα το πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει, Καλοπίτας μάζεψε. Πήραν ωστόσο οι Hungry Wolves, 2 εναντίον 1. Προσποιήθηκε. Κέρδισε το φάουλο Σπηλιόπουλος, λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Θα βολευτεί τώρα
με τις δύο βολές του. Αυτό είναι και το δεύτερο ομαδικό για τον Κολοσσό, 2-1 πλέον τα ομαδικά. Έξω η πρώτη βολή. Έξω. Και η δεύτερη παραμένει το 4-7. Ρούσης πήγε να κάνει κάτι εξιζητημένο, δεν του βγήκε. Σφαγιανάκης πάει κόντρα στον Καραμίτσο, δεν μπορεί να τον νικήσει. Πετρόπουλος. Άφησε στον Καραμίτσο, πάει κατά μέτωπο να αφήνει στον Ζαμπούρα. Στη γωνία εκείνος με δύο παίχτες πάνω του ζητάει κίνηση. Δεν έγινε όμως. Δεν θα γλιτώσουν το λάθος τελικά οι παίχτες του Κολοσσού. Καλάθι και φάουλο από τον Ζαμπούρα. 6-7. Τα έβαλε εκεί με όλους, πήκε δυναμικά στη φάση. Και είχε ευκαιρία τώρα για ένα έμεσο τρίποντο. Αλλαγή τώρα για τους Λυκούς. Ευγενιάδης πατάει παρκέ. Αντικαθιστά τον Στυλιανόπουλο. Ζαμπούρας θα βάλει για τη συμπληρωματική βολή. Θα ισοφαρίσει πλέον σε 7-7. Σπηλιόπουλος. Ψηλά ο Ρούσης. Πήρε ο Βαγενάς, ο οποίος βγήκε από τα screen. Υπάρχει φάουλ από τον Καραμίτσο πριν την εκτέλεση. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out. Στην ισοπαλία βρισκόμαστε. 7-7 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Λάθος εδώ από τους Λύκους. Μπαλά. Κατέληξε κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Πετρόπουλος. Πήρε ο Ρούσης. Ο Αγγελόπουλος τώρα έχει πατήσει παρκέ για τον Κολοσσό. Ο Ρούσης βρέθηκε στο παρκέ. Πιέστηκε στην συνέχεια από τον Ευγενιάδη, ο οποίος έκανε τελικά το φάουλ. 3-3 πλέον τα ομαδικά. Ρουσής. Καλοπίτας εκτελεί με το που πιάνει την μπάλα. Έκανε airball. Συνέχεια με τους φιλοξενούμενους τώρα στην επίθεση. Σπηλιόπουλος προσπαθεί να τον δυσκολέψει και ο Ρούσης, ο οποίος τον ακολουθεί, τον παίζει καλή άμυνα και θα κλέψει κιόλας. Πετρόπουλος πέρασε η πάσα τελικά για τον Αγγελόπουλο, βρέθηκε σε θέση βολής και το βάλε. 9-7, προβάδισμα για τους γηπεδούχους έπειτα από το αρχικό 2-0. Σπηλιόπουλος.
5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ένα σουτ για 3 πόντους, όχι καλό όμως από τον Παπά. Από κοντά θα το βάλει ο Καραμίτσος. Δίνει την λύση για το 11-7. Πιέζεται ασφυκτικά ο Ευγενιάδης. Υπάρχει φάουλ. Είναι το τέταρτο μάλιστα για τους γηπεδούχους. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν στην πρώτη περίοδο. Ταραντήλης τώρα πέρασε το παρκέ για τον Κολοσσό. Βαγενάς στα 5. Βγενιάδης από την κορυφή θα το επιχειρήσει. Ίσα-ίσα βρήκε Στεφάνη μπάλα. Πετρόπουλος βλέπει τις επιλογές του, ύψωσε για τον Ρούση. Καραμίτσος θα του δώσει και πάλι. Θα φτάσει μπάλα με ένα περίεργο τρόπο σε εκείνον ξανά. Θα το βάλει αυτός από κοντά για το 13-7. Στο 13-0. Όχι, με συγχωρείτε. Στο 9-0. Πλέον το σερί, όχι, και πάλι λάθος, στο 11-0, από το 2-7. Έχουν φτιάξει το σερί τους οι γηπεδούχοι, 13-7 πλέον δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Μάχες εκεί για την διεκδίκηση, έχει τελειώσει όμως ο χρόνος. Και έτσι περνάει να εκμεταλλευτεί και αυτή η επίθεση των Λύκων. Οι οποίοι παραμένουν καθυλωμένοι στους 7 πόντους. Τελευταίο τους καλάθι, αυτό του Βαγενά στο 2-7. Ταραντήλης, άφησε έξω. Καραμίτσος γυρίζει ωραία. Αστοχή όμως. Και τώρα θέλουν να τρέξουν οι φιλοξενούμενοι με τον Βαγενά να κουβαλάει. Σηκώνεται, αλλά δεν τελειώνει καλά ο Κωνσταντινίδης. Νέο, θα γίνει το λάθος τώρα από τον Πετρόπουλο. Νέα κατοχή για τους Hungry Wolves. Βαγενάς ανάμεσα από δύο. Θα βγει και αυτή η άμυνα. 1-20 ακόμα για το φινάλι της περίοδου. Γελόπουλος, Καραμίτσος με ένα άγγιγμα. Μάχες εκεί στη ρακέτα των Λύκων. Γελόπουλος έφτασε κοντά με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα ανεβάσει κι άλλο το σκορ. 15-7. Κωνσταντινίδης. Παπά. Ευγενιάδης με ρίσκο. Κρατούν ωστόσο οι άσπροι. Ένα σου τριών πόντων τώρα για τους φιλοξενούμενους. Διαχειρός Βαγενά, ο οποίος θα δώσει την λύση μετά από ώρα για το 15-10. Αυτός ήταν και ο τελευταίος παίκτης που είχε σκοράρει για τους φιλοξενούμενους. Δέκα πλέον. Δεκατευτέρα ακόμα. Πάπα αφήνει έξω. Βαγενά σε ακόμα ένα δικό του μακρινό σουτ. Αυτή τη φορά αστοχή. Και υπάρχει φάουλ πάνω στον Αγγελόπουλο. Το έχει κάνει ο Ευγενιάδης, αν προλάβα να δω καλά. 2,3 τώρα στο ρολόι. Πρέπει να βιαστούν οι γηπεδούχοι. Ταραντήλης όμως θα κάνει λάθος. Θα πατήσει μέσα. Και έτσι η τελευταία επίθεση περνάει στους Hungry Wolves. Κωνσταντινίδης πήρε και εκτέλεσε ο Πάπα. Όχι καλά. Φινάλ λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 17-10.
Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος της αναμέτρησης που βρίσκει μπροστά τον Κολοσσόνταν και τον Νατς με 17-10. Στην επίθεση τώρα φιλοξενούμενη με τον Κωνσταντινίδη να παίρνει στην περιφέρεια να εκτελεί για τρεις. Δεν του έκανε το χατήρι μπάλα, τραβάει για τα μαλλιά του ίδιος καθώς είδε την εξέλιξη της φάσης. Πετρόπουλος. Έγινε το λάθος. Η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των Λυκών. Κωνσταντινίδης άφησε πιο αριστερά. Άστοχο το σούτ όμως από τον Σπηλιόπουλο. Πετρόπουλος τώρα για τον Κολοσσό. Και πήρε ο Ζαμπούρας. Αγγελόπουλος στα δεξιά. Ωραία συνεργάστηκαν εδώ οι παίχτες του Κολοσσού και θα έρθει και το καλάθι από τον Αγγελόπουλο για το 19-10. Πολύ ωραία γύρισε εδώ η μπάλα στην επίθεση και πλέον στο σύν 9 η γηπεδούχη. Κωνσταντινίδης. Δεν πέρασε η πάσα. Προσπαθεί να σώσει την κατοχή ο Γεωργίου. Πετρόπουλος θα μαζέψει. Έπαιξε και με τον Αγγελόπουλο εκτός οροπίας. Αυτός βρέθηκε στο παρκέ. Και υπάρχει σφύριγμα για φάουλ από τον Σπηλιόπουλο. Είκοσι 10 πλέον το σκορ. Στρογγυλά, στρογγυλά στους 10 πόντους η διαφορά. Κωνσταντινίδης. Στη γωνία ο Γεωργίου. Βλέπει τις επιλογές του. Στυλιανόπουλος αποφασίζει να εκτέλεσει ο ίδιος και πολύ καλά θα πράξει. Μειώνει σε 20-12. Γελόπουλος ψηλότερα θα πάρει το Ταραντήλης, εκμεταλλεύτηκε εκεί το ύψος του για το 22-12. Κωνσταντινίδης κατεβάζει. Μια προσποίηση εκτέλεση τελικά από τον Σπηλιόπουλο. Μπάλα πέρασε κάτω από το Στεφάνι. Και κατοχή τώρα για τον Κολοσσό με τον Πετρόπουλο κλασικά να κατεβάζει ξανά. Ζαμπούρας γυρίζει, θα γίνει τελικά το κλέψιμο. Τρέχουν τώρα στον ευνηδιασμό οι φιλοξενούμενοι, δεν θα γίνει καλή πάσα. Πετρόπουλος ύψωσε για τον Ζαμπούρα, βρέθηκε κοντά, επιχείρησε το lay-up, δεν του βγήκε όμως καλά αυτή η φάση. Κωνσταντινίδης, ο Σφακιανάκης θα εκτελέσει τελικά και θα το βάλει κιόλας. 22-15 δείχνει να έχουν ανάγκη αυτό το μακρινό σου τη Λίκη. Αν κρίνω και από το πως πανηγυρίστηκε από τον πάγκο. Είναι μια ανάσα για τους φιλοξενούμενους οι οποίοι μειώνουν σε 7 πλέον. Ταραντήλης θα μπει μέσα η μπάλα. 24-15. Κωνσταντινίδης. Ωραία, βρήκε τον Σπηλιόπουλο. Υπάρχει φάουλ ψηλά, όπως λένε οι διαιτητές. Ενώ θα γίνει και αλλαγή με τον Βαγενά να επιστρέφει για λογαριασμό των Hungry Wolves. Μέσα η πρώτη.
24-16. Μέσα και η δεύτερη αλάνθος τόσο από την γραμμή ο Σπηλιόπουλος. 24-17 και ο Καραμίτσος τώρα επιστρέφει για τον Κολοσσό, παίρνει την θέση του Αγγελόπουλου. Πετρόπουλος. Καλοπίτας του δώσε ξανά. Έγινε το κλέψιμο και φεύγουν σαν ανοιχτό γήπεδο. Οι φιλοξενούμενοι, πήρε τα βήματα, εκτέλεσε ο Σπηλιόπουλος, 24-19. Σπηλιόπουλος, ο οποίος με 4 σερί δικός του πόντους, δείχνει πλέον την διαφορά στους 5. Πετρόπουλος, άφησε στον Καλοπίτα και αυτός με τη σειρά του στον Καραμίτσο. Έκλεισαν δύο πάνω του, βρήκε χώρο Ταραντήλης, από μέση απόσταση θα πάρει το σούτ. Και τώρα Κωνσταντινίδης, Σφακιανάκης. Σπηλιόπουλος ωραία στον Κωνσταντινίδη, ξεδιπλώθηκε καλά ο φινιδιασμός, δεν τελείωσαν καλά τη φάση όμως οι Λύκοι. Καραμίτσος από την άλλη θα τα καταφέρει. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ από τον Σφακιανάκη, 26-19. Και δείχνει και τον συμπαίκτη του για την όμορφη assist που κατάφερε να του δώσει. Έρβολο όμως η βολή. Θα επαναφέρουν από το πλάι οι Hungry Wolves. Κωνσταντινίδης. Πυροβαγενά στην κορυφή. Σε θέση βολής εκεί ο Γεωργίου. Θα σπαταλεί στην ευκαιρία του. Ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο πεντάλεπτο για την δεύτερη περίοδο. Μπάλα έφτασε στον Ζαμπούρα. Με φόρα ο Καραμίτσος. Θα αναπηδάει η μπάλα, καταλήγει εντός καλαθιού τελικά. 28-19. Κωνσταντινίδης. Στην περιφέρεια τώρα. Σφακιανάκης υπό την πίεση του ψηλότερου Ταραντήλη, δεν στάθηκε τυχερός. Ζαμπούρας καθαρίζει την φάση. Πετρόπουλος τώρα αναλαμβάνει να περάσει στο κέντρο. Θα του γίνει το φαουλ από τον Σπηλιόπουλο. Ενώ ο Πάπα επιστρέφει για τους φιλοξενούμενους, παίρνει την θέση του Γεωργίου. Καραμίτσος. Ζαμπούρας, πάρα πολύ όμορφη πάσα του Ταραντήλης, θα την κάνει assist. Τι όμορφη πάσα που έβγαλε εκεί ο Ζαμπούρας, 30-19. Στο συν 11 πλέον η γηπεδούχη. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο τώρα ο Κωνσταντινίδης, βλέπει τις κινήσεις. Προσπίση από τον Σπηλιόπουλο, θα το πάρει τελικά από μακριά. Κοντό το σούτ του. Παρέμεινε το 30-19. Καραμίτσος θα βγει άμυνα αρχικά. Κρατούν ωστόσο την επίθεση οι γηπεδούχοι. Ρούστε Ταραντήλης, με συγχωρείτε. Και πάλι θα ανανεώσουν οι παίχτες του Κολοσσού. Νέα 14 δευτερόλεπτα. Πετρόπουλος κάνει τις σταυρωτές, εκτελεί για 2. Ούτε τώρα όμως άρθει το καλάθι. Ακόμα ένα επιθετικό rebound μπαίνει στη λίστα ωστόσο. Τώρα θα σκοράρει ο Πετρόπουλος, 32-19, και έχουμε και time out για τους Hungry Wolves.
συνεχίζεται το μάτς μετά το time out των Hungry Cools. Ήρθε αρκετά να πει στους παίκτες του ο κοτς Αβούρης, ο οποίος δεν έχει μείνει ικανοποιημένος μέχρι στιγμής από την εμφάνισή τους. 32-19 υπερθυμίζω το σκορ, με 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα μέχρι το ημίχρονο. Πάει προς τα μέσα ο Βαγενάς, τα χάλασε όμως το τελείωμα. Πετρόπουλος. Καραμίτσος. Φινεί έξω, Καλοπίτας θα πάρει το τρίποντο. Δεν είναι καλό το σούτου. Συνέχεια με Σπηλιόπουλο. Βγαίνει αρκετά μέτρα, άφησε την κατάλληλη στιγμή στον Κωνσταντινίδη. Υπάρχει φάουλ από τον Καλοπίτα επάνω στην προσπάθεια. Και έχουμε βολές. 2-3 τα ομαδικά τώρα. 2 για τον Κολοσσό, 3 για τους Λύκους. Ενώ ο Κωνσταντινίδης θα στοχεί στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη, 0 στις δύο βολές. Και το σερί των γηπεδούχων παραμένει ζωντανό. Το 24-19, στο 32-19 έχουν φτάσει. Με ένα σερί 8-0. Και έχουμε και νέο φάουλ τώρα για τον Κολοσσό από τον Ρούση αυτή τη φορά. Τρίτο και για τους γηπεδούχους. Σπηλιόπουλος. Βαγενάς πάει προς τα μέσα. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ που είναι το τέταρτο για τον Κολοσσό Ντανκ Ντόνατς. Ψάχνει επιλογές εκεί ο Βαγενάς. Βρήκε τον Σπηλιόπουλο, ο οποίος πήρε τον διάδρομο. Έφτασε και μέχρι το καλάθι. Για το 32-21. Πετρόπουλος. Ζαμπούρας παίζει με πλάτη. Παγίδα τριών παιχτών πάνω του. Θα γίνει το κλέψιμο. Και ο Βαγενάς συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του, με υπεραριθμία μπροστά οι Hungry Wolves. Και θα έρθει το καλάθι, όχι τελικά. Παρά την καλή άμυνα, δεν εκμεταλλεύτηκαν τον ευνηδιασμό του στη συνέχεια οι Λύκοι. Και έτσι δεν έπεσε και η διαφορά σε μόνο ψήφιο, παραμένει το 32-21. Πετρόπουλος, Καλοπίτας, θα σηκωθεί. Δεν θα το βάλει, διεκδικήσιμη μπάλα και έχουμε φάουλο από τον Ρούση. Η μπάλα για τους Hungry Wolves. Θα σταματήσει όμως η δράση, καθώς βιάστηκαν να ξεκινήσουν οι φιλοξενούμενοι και έχουμε και αλλαγή. Αλλά έχουμε και βόλες επίσης, καθώς συμπληρώθηκαν τα ομαδικά των γηπεδούχων. Στη γραμμή τώρα ο Πάπα, ευστοχή στην πρώτη για το 32-22. Χάνει την δεύτερη, αλλά παίρνουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Βαγενάς δίστασε να σηκωθεί. Πάπα τώρα βρέθηκε στα αριστερά, θα εκτελέσει από μακριά, μπαίνει και βγαίνει όμως η μπάλα. Πετρόπουλος. Ζαμπούρας με δύο κολλημένους πάλι πάνω του. Παλεύει εκεί να βρει χώρο. Υπάρχει φάουλ που έχει γίνει από τον Πάπα. Κατευθείαν με το που πάει μπάλα στα χέρια του Ζαμπούρα, έχουμε παγίδα και από τους φιλοξενούμενους. Αναγκάζεται να τα βάλει με αρκετά κορμιά ο παίκτης του Κολοσσού. Ζαμπούρας και πάλι θα πάρει, θα εκτελέσει από τη γωνία. Σφακιανάκης συγκρούεται με τον Πετρόπουλο, βγαίνει και της ο παίκτης του Κολοσσού, αλλά θα χάσει την συνέχεια. 2 εναντίον ενός τώρα και ο Κωνσταντινίδης θα γράψει το 32-24. 35 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο. Πετρόπουλος, Καραμίτσος στα αριστερά. Θα γίνει το κλέψιμο. Κωνσταντινίδης
Στέκεται για δύο ο Σπηλιόπουλος, αδύναμο το τελείωμά του. Έσωσαν ωστόσο φιλοξενούμενοι και πάει προς τα μέσα ο Βαγενάς και θα σκοράρει. 32-26 μαζεύουν κάπως τη διαφορά. Θα γίνει και το νέο λάθος από τον Κολοσσό. Σπηλιόπουλος, ο Σφαγιανάκης με συγχωρείτε, για τρεις η μπάλα. Πέρασε πίσω από τον ταμπλό. Και έχουμε 4,8 τώρα για τους γηπεδούχους. Πετρόπουλος. Ζαμπούρας, θα αλλοιωθεί η προσπάθειά του. Φινάλι λοιπόν στο ημίχρονο με το σκορ στο 32-26. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Γουσουπού. Ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδος. 32-26 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Κάπως κατάφερε να συμμαζέψει την κατάσταση στα τελειώματα της δεύτερης περίοδου οι Hungry Wolves. Καθώς είχαν χτίσει ένα σερί οι γηπεδούχοι και είχαν φτιάξει μια καλή απόσταση.
Και από το 32-19 φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και μείωσαν στους 32-26, 34-26 πλέον μετά το καλάθι των γηπεδούχων. Η οποία είναι και πάλι στην επίθεση, δεν είδε ότι έρχονταν από πίσω του ο Πάπα ο Πετρόπουλος. Και έτσι Λίκη είναι τώρα στην επίθεση με τον Σπηλιόπουλο να αφήνει στον Πάπα. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Δίποντο μπροστά από τον Καραμίτσο, άστοχο ωστόσο. Και Λόπουλος καθαρίζει την φάση και τώρα παίρνει ο Ρούσης. Πετρόπουλος. Πήρε το σκριν. Καλοπίτας, Αγγελόπουλος. Ζήτησε ο Ρούσης, αυτόν πήγε η μπάλα, αλλά την έχασε από τα χέρια του. Ξεχύνεται στον ευνηδιασμό. Ο Σπηλιόπουλος επιχείρησε μια πάσα πίσω από την πλάτη, την κατάλαβε ο Αγγελόπουλος. Κάπως γρήγορος ο ρυθμός σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Πετρόπουλος πάει προς τα μέσα. Κάνει βήματα. Έγινε επαναφορά τώρα με τον Σπηλιόπουλο να κατεβάζει. Βαγενάς, Πάπα. Βλέπει τις κινήσεις. Έχει και τον Καλοπίτα να τον πιέζει. Κάπως κόλλησε εδώ η επίθεση των Hungry Wolves. Τρίποντο στη λήξη του χρόνου από τον Γεωργίου. Όχι καλό. Γραπώνει τελικά την μπάλα ο Αγγελόπουλος. Και τώρα Καραμίτσος. Μάχες εκεί για την διεκδίκηση της μπάλας. Πέφτουν κορνιά στις τελευταίες φάσεις. Γελόπουλος από κοντά θα σκοράρει. 36-26 και η διαφορά και πάλι σε διψήφιο. Βαγιανάς. Ηρεμεί την κατάσταση ο Σπηλιόπουλος. Κρατάει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Κάνει την κίνηση και παίρνει ο Γεωργίου. Του δίνουν επιλογή για σουτ. Θα σηκωθεί αυτός από μακριά, δεν θα το βάλει. Πετρόπουλος δεν μπόρεσε να βρει κάποια πάσα. Συνεχίζονται τα λάθη από τους παίκτες του Κολοσσού. Νέο σουτ, εύστοχο αυτή τη φορά από τον Βαγενά. Αυτός δεν δίστασε να το πάρει και δικαιώθηκε για την επιλογή του. 36-29 πλέον. Γελόπουλος. Καλοπίτας περιμένει στημένος. Δεν είναι καλό το σουτ, δεν έρχεται η απάντηση. Κωνσταντινίδης τρέχει, τελειώνει τη φάση ο ίδιος. Καραμίτσος. Βλέπει έξω τον Ρούση, σηκώνεται για τρεις, ευστοχή. 39-29. Σπηλιόπουλος. Σηκώνεται και αυτός, θα το βάλει. 39-32, μία σου και μία μου. Πετρόπουλος. Πάσα έξω στον Καλοπίτα, Πετρόπουλος ξανά και πάλι Καλοπίτας. Από το ίδιο σημείο που το χάσε νωρίτερα θα το χάσει και πάλι. Ρούσης ανανεώνει. 10 δευτερόλεπτα, Αγγελόπουλος προσποιήθηκε. Σταμάτησε την τρίπλα, δεν πέρασε όμως η πάσα του. Σπηλιόπουλος. Ωραία περιστροφή, εξαιρετική κίνηση, πάρα πολύ όμορφο καλάθι. 39-34. Πάρα πολύ ωραία η spin move. Έμεινε στον αέρα, σημάδεψε σωστά. Και μειώνει στους 5 πλέον. Ρούσης. Φάουλ από τον Πάπα. Σφαγιανάκης τώρα ρίχνεται στο μάτς. Πήρε την θέση του Γεωργίου. Πετρόπουλος. Αστοχό το δίποντο. Καραμίτσος δεν μπορεί στην συνέχεια. Νέα ευκαιρία θα μπει τελικά. Τον Αγγελόπουλο. 41-34.
Κάκο το σούτ από τον Σπηλιόπουλο. Πετρόπουλος. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σταθερά μπροστά στο σκορ ο Κολόσσος Ταργκαντονάτς. Καραμίτσος πήρε, βρέθηκε σε θέση βολής. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. 43-34 και έχουμε και time out. Και 35 ακόμα στην τρίτη περίοδο, 43-34 το σκορ. Κρατούν μια καλή απόσταση οι γηπεδούχοι. Σπηλιόπουλος, έχασε την ισορροπία του και μακριά από την μπάλα ο Σφαγιανάκης. Και σφυρίχτηκε για φάουλ. Έγινε επαναφορά. Βαγενάς. 9 δεύτερα ακόμα. Σπηλιόπουλος θα εκτελέσει από μακριά. Ζητάει να δοθεί η μπάλα στην κατοχή των Hungry Wolves, καθώς θεωρεί πως έχει βρει ο Ταραντιλής. Τα λένε οι δύο διαιτητές και τελικά η μπάλα περνάει και πάλι στα χέρια των Λυκών. Και έχουμε 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Και τώρα θα πάει το χρονόμετρο στα 8 δευτερόλεπτα. Σφυλιόπουλος ψάχνει επιλογές, Κωνσταντινίδη στη γωνία. Βγήκε ο Σφακιανάκης στην περιφέρεια. 5 δευτερόλεπτα. Έπεσε πάνω του ο Αγγελόπουλος. Ο οποίος κατέβασε και το χέρι όπως λέει η ρέφερη. Και στέλνει τώρα τον Σφακιανάκη στη γραμμή. Καραμίτσος πέρασε στο παρκέ. Αγγελόπουλος περνάει στον πάγκο. Ο Σφακιανάκης στην γραμμή για την πρώτη βολή. Εύστοχη. 43-35. Μέσα και η δεύτερη. 43-36. Πετρόπουλος. Ζαμπούρας. Κολλημένος πάνω του Σφακιανάκη Σαβδέλα. Και απλώνει αντικανονικά το χέρι του Ζαμπούρας και θα κάνει το επιθετικό φάουλ. Έπιασε τόπο αυτή μια σφιχτική πίεση από τον Σφαγιανάκη. Τρίτο ομαδικό πλέον για τον Κολοσσό. 3-1 το ομαδικά. Μαγενάς. Από κοντά θα κοπεί. Απομένουν 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση.
Γενιάδης, τσεκάρει γύρω του. Με ρίσκο η πάσα τελικά θα γραπώσει την μπάλα ο Καραμίτσος. Ταραντήλης αυτή στον Καλοπίτα, εκτέλεσε κατευθείαν αυτός και ευστόχησε. 45-36. Σπυλιόπουλος. Ένα τρίποντο από την κορυφή, Ευγενιάδης όμως αστοχή. Πετρόπουλος θέλει να βρει τον Ταραντήλη στην άλλη πλευρά. Δεν είχε καλή ισορροπία, δεν είχε καλή θέση στο σώμα του. Και έτσι πέρασε να εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία. Σπυλιόπουλος τώρα τα κάνει όλα μόνος του, ωραία κίνηση, το τελείο όμως δεν είναι ιδανικό. Πετρόπουλος τρέχει. Φτάνει στην αντίπαλη ρακέτα, δεν θα το βάλει. Ταραντήλης εκεί εκμεταλλεύεται το ύψος του. Και συνέχεια έξυπνα όμως ο Βαγιανάς θα πετάξει την μπάλα πάνω του. Και περνάει έτσι και αυτή η επίθεση χωρίς κάτι καλό για τον Κολοσσό. 45-36 το σκορ, 2-37. Για να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Βαγιανάς σηκώνεται για δύο. Και πάλι μπάλα στα χέρια του. Φαγιανάκης πάει με φόρα προς τα μέσα, σπάσιμο της μέσης στον αέρα και καλάθι. 45-38. Πετρόπουλος. Καλοπίτας του δώσε και πάλι. Μπάλα στον Τζαμπούρα. Έχει δύο πάνω του. Ψάχνει επιλογές και έχουμε και 3 δευτερόλεπτα. Διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ζαμπούρα. Και συνέχεια τώρα με τον Σπυλιόπουλο. Βαγιανάς στην κορυφή. Σπυλιόπουλος κάνει το βηματάκι στο πλάι. Εκτελεί για τρεις. 45-41, πλησιάζουν στους 4 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ταραντήλης. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Σπρώξουμε από τον Σπυλιόπουλο. Βασιλιάδης τώρα περνάει στο παρκέ για τον Κολοσσό. Πήρε την θέση του Τζαμπούρα. Γλιτώνει και από το λάθος τον Κολοσσό. Καραμίτσος. 47-41. Σπυλιόπουλος δεν μπορεί εκεί χωρίς καλή ισορροπία. Ενώ πλησιάζουμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Η μπάλα είναι για τους Hungry Wolves. Έχουμε και παρατήρηση στην πλευρά του Κολοσσού. Συνέχεια με τον Σπυλιόπουλο. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια. Βαγιανάς έχει μείνει μόνος του. Κοντό το σούτ ωστόσο, βρήκε σίδερο. 40 δεύτερα ακόμα. Δεν περνάει πάσα για τον Ταραντήλη. Στα 16 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι. Και τώρα επιστρέφει στο μάτσο Πάπα. Ζήτησε και πήρε ο Βασιλιάδης. Διώχνει από κοντά τον Καλοπίτα. Πετρόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Κωνσταντινίδης. Άφησε στον Πάπα. Και αυτός με τη σειρά του στον Σπυλιόπουλο από το ύψος των βολών δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Καραμίτσος, αυτός θα περάσει την πάσα στον Πετρόπουλο. Έφαγε την προσποίηση. Ο Σπυλιόπουλος έκανε το αντιαθλητικό φάουλ. Έπεσε άγαρμα εκεί. Επάνω στον αντίπαλό του. Και τώρα έχουμε δύο βολές και η μπάλα και πάλι για τον Κολοσσό. Μέσα η πρώτη.
Μέσα και η δεύτερη. Και έχουμε 10,3 τώρα στο ρολόι. Όλα στην διάθεση των γηπεδούχων. Βασιλιάδης πήρε, έμεινε μόνος του και εκτέλεσε για τρεις. Μπαλά στο σίδερο, 5 δεύτερα τώρα για τους άσπρους. Έγινε το κλέψιμο, Καραμίτσος πίσω από το κέντρο. Μπαλά στην κερκίδα. Φινάλ λοιπόν στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 49-41. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκαλεπτό. 49-41 το σκορ. Ο Κολόσσος Ντάνκαν Ντόνατς είχε τις λύσεις για να παραμείνει σε μια καλή απόσταση. Παρόλο που νωρίτερα πλησιάσαν στο μείον 4 οι φιλοξενούμενοι, 45-41 είχαν καταφέρει να φέρουν το σκορ. Ωστόσο από την άλλη οι γηπεδούχοι έκαναν ό,τι έπρεπε για να βρεθούν στο σύν 8, στο οποίο εξακολουθούν να παραμένουν. Στις αρχές αυτής της τέταρτης περιόδου, Πετρόπουλος από μέση απόσταση δεν θα σκοράρει. Σπηλιόπουλος. Κωνσταντινίδης αφήνει έξω, Παπά. Και τώρα Σπηλιόπουλος. Εκτελεί από αρκετά μακριά. 49-44. Σπηλιόπουλος, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος από την πλευρά των Λύκων. Είναι και ο πιο ουσιαστικός παίκτης στην επίθεση για τους Hungry Wolves. Καραμίτσος τώρα βρήκε τον διάδρομο. Νέα ευκαιρία με Ταραντήλη. Ο ίδιος θα μαζέψει και θα το βάλει τελικά με τη δεύτερη δική του ευκαιρία. 51-44. Σπηλιόπουλος στον Πάπα. Σηκώνεται για δύο. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Πετρόπουλος αργά αργά. Βασιλιάδης. Και πάλι Πετρόπουλος. Καραμίτσος. 7 δεύτερα ακόμα. Πετρόπουλος σε ακόμα ένα σουτάκι μέσα απόστασης. 53-44. Θέλει να χτυπήσει γρήγορα. Ο Σπηλιόπουλος άφησε την κατάλληλη στιγμή στον Κωνσταντινίδη. Αυτός εκμεταλλεύτηκε την πάσα για το 53-46. Καραμίτσος. Πυροταραντήλης. Πετρόπουλος ένα ανάλογο σε ένα ίδιο σουτ όπως νωρίτερα. Και τώρα θα σημαδέψει σωστά για το 55-46. Πανέφεραν οι φιλοξενούμενοι, Στυλιανόπουλος. Σπηλιόπουλος. Θα εκτελέσει για τρεις, η μπάλα στο σίδερο.
Βασιλιάδης βλέπει την κίνηση του Πετρόπουλου. Αυτός αφήνει στον Ουρούση με δύο πάσες. Έφτασαν στο καλάθι εδώ οι γεπεδούχοι. Πάρα πολύ ωραία ξεδιπλώθηκε ο ευνηδιασμός. 57-46 και time out για τους Λύκους. Σε διψήφιο νούμερο πλέον η απόσταση. 57-46 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. 7 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα δείχνει το χρονόμετρο. Και πλέον οι Hungry Wolves καλούνται να βγάλουν αντίδραση αν θέλουν να πάρουν κάτι παραπάνω από το σημερινό παιχνίδι. Ενώ από την άλλη ο Κολοσσός απλώς καλύτερα να διαχειριστεί καλά αυτά τα τελευταία λεπτά. Βασιλιάδης. Πετρόπουλος πασάρει τελικά. Πήρε αυτή την απόφαση στον αέρα, ο Ταραντήλης όμως αστόχησε. Προστατεύει την μπάλα ο Σπηλιόπουλος, περιμένει να πάρουν θέση και οι συμπαίκτες του. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Βαγενάς. Πάσα έξω. Στη λήξη του χρόνου ο Σπηλιόπουλος. Δεν κατάφερε κάτι. Πετρόπουλος. Πέρασε το κέντρο. Η επαναφορά φέρνει την μπάλα στα χέρια του Βασιλιάδη. Πετρόπουλος ωραία θα αφήσει τον Καραμίτσο. Δεν μπόρεσε αυτός αρχικά. Μπόρεσε στην συνέχεια. 59-46. Στο συν 13 πλέον ο Κολοσσός, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει σήμερα. Έφτασε κοντά ο Σπηλιόπουλος, θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Βασιλιάδης φεύγει τώρα στην άλλη πλευρά. Ύψωσε στον Ταραντήλη, πήρε τα βήματα, έκανε ανάποδο λέει, πολύ όμορφο καλάθι. Για το 61-46 σε ένα καθοριστικό χρονικό σημείο. Απομακρύνονται τώρα οι γηπεδούχοι. Βαγενάς. Πάπα. Βλέπει τις κινήσεις. Έχει και τον Πετρόπουλο μπροστά του. Προσπαθεί να τον αποφύγει. Δεν θα τα καταφέρει. Θα γίνει και πάλι το κλέψιμο. Καραμίτσος τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν θα το βάλει όμως. Πάπα. Παγιανάκης στην κορυφή και πάλι ο Παπά θέλει να περάσει από τον Πετρόπουλο, φτάνει κοντά, δεν θα μπορέσει να τελειώσει καλά τη φάση. Καραμίτσος από την άλλη, αυτή τη φορά θα τα καταφέρει καλύτερα και έχουμε το 63-46. Πάλι μπάλα για τον Κολοσσό. Πετρόπουλος εκεί έπιασε τον ύπνο την αντιπαλή άμυνα. 65-46. Στο συν 19 πλέον οι γηπεδούχοι. Οι οποίοι φτάνουν όλο και πιο κοντά στην νίκη του σήμερα.
Ένα σου τριών πόντων. Άστοχο από τον Βαγενά. Βασιλιάδης, δεν βγήκε η συνεργασία. Επανέφερε ο Στυλιανόπουλος. Σπηλιόπουλος κατεβάζει τώρα για τους λύκους. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά μας απομένει ακόμα. Κωνσταντινίδης. Στυλιανόπουλος αφήνει και πάλι έξω. Σπηλιόπουλος στα 5 πήρε ο Κωνσταντινίδης. Φτάνει στο τέλος ο χρόνος. Σηκώνεται από κοντά, δεν μπορεί ο Βαγιανάς. Και τώρα ο Βασιλιάδης. Ωραία, βρήκε στην κίνηση τον Αγγελόπουλο. Ο ίδιος θα κλέψει στην συνέχεια. Καλοπίτας, κλείστηκε καλά από τον Βαγγένα και έχουμε και αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους με τον Γεωργίου να επιστρέφει. Σπηλιόπουλος θα καθίσει στον πάγκο. Βασιλιάδης πέρασε η πάσα. Πετρόπουλος εκτέλεσε στην συνέχεια, όχι καλά. Κωνσταντινίδης. Βλέπει γύρω του. Πήρε την πάσα ο Γεωργίου. Θα γυρίσει. Καλή άμυνα από τον Ρούση και από τον Βασιλιάδη στην συνέχεια. Που θα κάνει την τάπα. Γελόπουλος προσποιήθηκε. Άφησαν την μπάλα να περάσει και ο Ρούσης και ο Καλοπίτας. Βασιλιάδης. Πετρόπουλος για δύο. Δεν παίρνει το καλάθι. Βαγιανάς. 2-25 τώρα στο ρολόι. Σκαστή πάσα. Δεν έρχεται το καλάθι ούτε τώρα. Παραμένει το 65-46. Θα σκοράρει ο Ρούσης. 67-46. Και πάμε σε μια διακοπή για time out. Φτάνουμε σιγά σιγά στα τελευταία δύο λεπτά της αναμέτρησης. 67-46 το σκορ. Οι γηπεδούχοι έχουν απομακρυνθεί για τα καλά πλέον. Και δεν χάνεται η 10η νίκη σήμερα για αυτούς. Θα πάνε στο 10-1 και θα κλείσουν έτσι την κανονική διάρκεια. Να, από την άλλη, οι Hungry Wolves δεν θα γλιτώσουν σήμερα την 70η τους. Θα πέσουν στο 4-7. Ζαμπούρας προσπαθεί να αποφύγει τον Ευγενιάδη, δεν τα κατάφερε. Έχασε και την μπάλα. Κωνσταντινίδη στον Βαγενά. Θα κάνει βήματα. Ζαμπούρας. Ρούσης με το δεξί. Βασιλιάδης διορθώνει. Βασιλιάδης από κοντά. Δεν θα το βάλει.
Κωνσταντινίδης. Φεύγει στην άλλη πλευρά. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Στυλιανόπουλος αυτός δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Η μπάλα περνάει εκτός. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Για δικαστικού χαρακτήρα πλέον. Βασιλιάδης. Ζαμπούρας για τρεις. Αδύναμο το σούτ. Βαγενάς. Τελευταία 45 δευτερόλεπτα. Νέο λάθος. Τελευταίες στιγμές λοιπόν. Έγινε η επαναφορά. Βασιλιάδης. Ύψωσε για τον Ζαμπούρα, δεν πέρασε όμως η πάσα του. Πήρε ο Κωνσταντινίδης. Θα κοπεί από τον Βασιλιάδη. Τελευταία 22 δευτερόλεπτα. Πήρε ο Ταραντήλης από κοντά, ο Αγγελόπουλος θα το βάλει. 69-46. Οδεύουμε και προς το φινάλε. Τελευταία 7 δευτερόλεπτα. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Κουσούπου. Νίκη για τον Κολοσσό Ντανκεν Ντόνατς που θα επικρατήσει με 69-46 επί των Hungry Wolves.